Γεια σας, σούπερ μάρκετ. Πάμε να ψωνίσουμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας φιλαράκια μου. Πάμε σούπερ μάρκετ. Υποτίθεται πως θέλω πολύ λίγα πράγματα, τα βασικά έτσι για το σπίτι. Αλλά τώρα το τι θα βγει, ξέρετε πως πάνε αυτά. Έχει αβοκάντο με 33 λεπτά, αλλά είναι για πέταμα. Ναι, είναι για πέταμα αυτά όλα. Έχει και αυτά που είναι 49, είναι πάρα πολύ μικρά αυτά, υπερβολικά μικρά, οπότε δεν θα πάρουμε, απλό είναι. Και θα τελειώνουμε. Φραουλίτσες να πάρω, τις έχει 3 ευρώ το μισό κιλό, 5,98 λέει το κιλό. Αλλά έχει μόνο αυτά τα δύο σκαφάκια. Όχι, δεν θα πάρω τα τελευταία, μην τρελαθούμε. Έχει και εδώ βρε, τα έχουν βάλει στο ψυγείο. Μάλιστα. Μάλλον δεν θα πάρω φράουλες, θα πάρω όμως εδώ έχει λεμόνια. Να δούμε. Αυτό εδώ είναι χτυπημένο. Ρε, το εντόπισα αμέσως. Α, φέρε κανένα άλλο για να δούμε αυτά. Μ' αρέσει να είναι και λίγο πρασινούλια, γιατί τα κρατάνε και λίγο, γιατί δεν κρατάνε, παιδιά. Είναι για λέει, στο ψυγείο τα βάζεις και χαλάνε, που να τα έχεις και εκτός ψυγείου, δεν το συζητώ. Λοιπόν, τις βλέπετε τις τιμές στα φρούτα καλοκαιρινά, έτσι. Το μάγκο είναι πιο φθηνό. 49 το κομμάτι έχει. Λοιπόν, αυτά τα 6 κομμάτια τα έχει 1,49, είναι 500 γραμμάρια λέει. 3 ευρώ το κιλό, 2,98. Αλλά δεν μου γεμίζουν για το μάτι. Αυτά είναι πιο ωραία. Αλλά αυτά τα έχει 3,5 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις γιατί αυτά πόσο τα έχει. 3 ευρώ και αυτά τα έχει 3,5 μάλιστα. Αυτά είναι καλύτερα. Ας πάρω κάτι λίγα να φάνε τα παιδιά σήμερα. Λοιπόν, πήρα 10 τεμάχια, σίγουρα είναι πάνω από κιλό. Απλά πλάκα για να δούμε πόσα είναι. Για να δούμε. 1,300 σχεδόν, εντάξει. 1,300 να τα αφήσω. Ας πάρουμε και αυτά εδώ τα μήλα, γιατί δεν έχει αυτά που πέρα. Δεν είναι καλά και αυτά. Ω, είναι πολύ χάλια. Όχι, δεν θα πάρω. Άκυρο. Α, έχει πικ λέιντι. Όχι, δεν τα είδα. Ήταν καμουφλαρισμένα. Είχαν βάλει άλλα μπροστά. Εντάξει, κάτσα πάρω αυτά. 4 πήρα, δεν πήρα πολλά. Γιατί. Εντάξει, δεν τα πολύ τρώνε τώρα, ξέρει, επειδή καλοκαιριάσει. Δεν τα πολύ τρώνε, οπότε εντάξει, 4 φτάνουν. Παιδιά, πάρω και ένα καρότο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα την πάτησα. Νόμιζα ότι είχα καρότα και είχαν χαλάσει τα καρότα. Και ξέμεινα, δεν είχα καρότα. Πάρουμε και μια πατάτα, δεν έχει τίποτα. Μία. Και αυτές πιο μεγάλες. Δύο. Βλέπετε, είναι διαφορετικές ποιότητες. Μάλλον. Ναι, είναι διαφορετικές ποιότητες. Ή διαφορετικές μάρκες, δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται η ίδια μάρκα είναι. Διαφορετική ποιότητα, κάτι τέτοιο. Και καλά, κάποιες κάνουν για παγωμές, κάποιες κάνουν για σούπα, κάποιες κάνουν για πουρέ. Έχει τα, πώς το λένε, τα αυγά, τα Bodenhaltung. Τα Bodenhaltung είναι αυτά που είναι αυτά που τα ταΐζουν, παιδιά, τα κάνουν στούμπο στα κοτούπουλα. Και ναι, τα έχει βέβαια 99, 12 κομμάτια, τα έχει καλή τιμή, αλλά εγώ δεν παίρνω τέτοια, παίρνω πάντα ελευθέρας βοσκής. Προτιμά τα πληρώνω πολύ πιο ακριβά, αλλά να έχουν πολύ, πολύ καλύτερη ποιότητα. Πάρουμε και κάνα ψουμάκι, αλλά δεν ξέρω ποιο ακόμα. Ας πάρω αυτό το σίκαλις. Το βάλουμε εδώ να το κόψουμε κιόλας. Θα διαλέγεις πόσο χοντρές θες φέτος, εμείς θέλουμε χοντρές. Μετά θα το βάλω εδώ και θα το βάλω μέσα σε αυτό το σακουλάκι. Δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει αυτό, τις κόβει έτσι ωραία. Αλλιώς άμα θες το παίρνεις και ολόκληρο βέβαια. Αλλά έτσι βολεύει, να είναι κομμένο. Τώρα μου το έχει ξεκλειδώσει, μπορώ να το ανοίξω για να το πάρω. Έτοιμο και κομμένο. Okay. Μπανανούλες, ωραίο μέγεθος, ωραίο χρώμα, μια χαρά. Πάρουμε πιπερίτσες, έχει ωραίες κόκκινες πιπερίτσες εδώ βλέπω σήμερα. Αυτή είναι χτυπημένη.
Ας πάρω αυτές. Δυστυχώς τα έχουμε όλα συσκευασμένα σε πλαστικά και οι σακούλες που δίνουν και αυτές πλαστικές. Το καλό είναι ότι τις ανακυκλώνω, οπότε εγώ τουλάχιστον δεν έχω τύψεις. Έχει ένα 29 αυτές οι ντοματούλες. Δεν λένε τίποτα γενικά σαν ντομάτες. Είναι... Τώρα αυτές είναι 650 γραμμάρια, που σημαίνει ότι τις έχει 2 ευρώ το κιλό, έτσι, 98. Απλά για, εντάξει, για καμιά σαλάτα, όχι σαλάτα, συγγνώμη, σαλάτα δε, για καμιά σάλτσα που φτιάχνω εγώ, καλές είναι. Οπότε βάλτε σκεφτές εδώ, έτσι, στην άκρη. Στρίψε. Τρίψε καλέ. Οπα, τα τρακάρουμε. Εδώ τα παιδιά θέλουν πίτες, μου ζήτησαν. Οπότε πάρουμε 2 πακετάκια. Ψωμί του τόστ. Ολικής άλεσης. Να και τα αυγά. Βέβαια τα έχει βάλει και εδώ, κάποιος τα άφησε εδώ. Και πήρα από τα άλλα. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε αυτά. Τα Freiland Haltung. Έχει και δεκάδες. Α, να έχει large. Δηλαδή δεν βρίσκω στις δεκάδες large. Και παίρνω τις εξάδες. Με βολεύουν τα large πολύ. Σαν αβουλάκια. Τέλεια. Πάντα να τσεκάρετε τα αβουλάκια όταν παίρνετε έτσι συσκευασίες. Να δείτε αν είναι κάποιο χτυπημένο, κάποιο ραγισμένο. Καλό είναι να το τσεκάρετε. Τώρα δεν μπορώ να το τσεκάρω με ένα χέρι, μισό λεπτό, παιδιά. Κάτσε, τα βάλω στο καρότσο, τα τσεκάρω. Τι να κάνω. Με ένα χέρι δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, θα πάρω, αν έχει 2, αν έχει κι άλλο. Ωραία. Καλά φαίνονται αυτά, μια χαρά. Να ξέρετε ότι αν έχει ραγίσει κάποιο, σίγουρα έχει στάξει. Και επειδή είναι χαρτόνι, απορροφάει αμέσως. Είναι πολύ μεγάλα. Τέλεια είναι αυτά. Πολύ χοντρά. Ωραία, αυτά είναι μια χαρά. Πάω με άλλο ένα πακετάκι τώρα. Κάτι είδα ότι έχει. Το πήραμε και το επόμενο, το τσέκαρα, okay, μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε τα ψώνια μας. Λόγω ότι κάνω διατροφή, κοιτάω να παίρνω, πώς το λένε, να τρώω πράγματα με πρωτεΐνη. Και έχω βρει αυτά, δεν τα έχω βρει, τα έχω δει μάλλον. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι έχουν πάρα πάρα πολύ ζάχαρη μέσα. Οπότε, να πω την αλήθεια, δεν τα συνιστώ. Ούτε αυτά εδώ με τα high protein, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό ζάχαρης που έχουν μέσα. Ναι, τώρα δεν μπορώ να το βρω, αλλά το έχω τσακάρει άλλες φορές και όντως είναι, οπότε δεν σας το συνιστώ πραγματικά. Αν κάνετε διατροφή, προσέξτε διατροφή, έτσι. Αν δεν κάνετε διατροφή, δεν θέλετε να χάσετε βάρος δηλαδή, και απλά θέλετε να παίρνετε περισσότερη πρωτεΐνη, μια χαρά είναι. Λακτόζε φράι, όχι, δεν θέλουμε λακτόζε φράι, άκυρο. Είμαι στο διάδρομο με τις προσφορές, αλλά όταν αυτή γίνα έχει. Για να δούμε εδώ τι έχει όμως. Α, έχει ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα έχει. Τι ωραία. Ω. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Α, και ωραία μπαλίτσα αυτή. Χαζό μαμά, τα έχουμε πει, αυτά τα ξέρετε. Να, οι μπαλίτσες εδώ είναι. Θα βρει καπέλο για την κόρη μου, θα της πάρω ένα, ο γιος μου έχει. Γιατί το χάσε, είχε πάει στην εκδρομή και το χάσε. Στο σχολείο δεν έχει, οπότε θα σας πάρω ένα. Το έχει και 4 ευρώ, το έχει ακριβά. Αυτό που έχασε είχε 7,5 ευρώ. Ήταν ωραίο, αυτό είναι, παιδιά, είναι νάιλο, να ξέρετε, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Το άλλο ήταν ωραίο, ήταν βαμακερό, είχε ωραία ραφή, ήταν πάρα πολύ ωραίο εκείνο. Θα μου πεις γιατί στο σχολείο, δεν είχα άλλο γι' αυτό. Βασικά είχα άλλο ένα, το χάσε και εκείνο. Και μετά δεν είχα άλλο και του λέω πάρα αυτό τώρα, την πάτησε. Έχει για να κάνει γρανίτες. Αλλά εγώ έχω πάρει αυτά τα σακουλάκια που είναι για γρανίτες, που είναι πάρα πολύ πρακτικά. Και έχω και αγοράσει έτοιμες γρανίτες, τις οποίες βάζεις στην κατάψυξη. Για παγάκια είναι αυτά, να κάνεις σχεδιάκια. Καλά. Αυτά τι είναι. Σαμπρέλα μπάλα. Τι είναι αυτό, μπάλα είναι. Μπάλα για την παραλία. Α, ωραία κασετίνα. Τι ωραία κασετίνου λένε αυτή. Άνοιξε καλέ. Εμένα χέρι γίνεται, δεν γίνεται.
Α, είναι για να. Δεν είναι. Α. Οκ. Okay. Είναι lip gloss και τέτοια. Δεν είναι κασετίνα. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν κασετίνα. Οκ. Okay. Κασετίνα για μολύβι εννοώ. Ενώ αυτή είναι κασετίνα για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν έχει κήπο. Έτσι, βεράντα έστω. Εγώ που δεν έχω τίποτα. Απλά κλαίω. Έχει πολύ ωραία πράγματα καλοκαιρινά. Πάσε να έχεις τα ψωμιά μέσα. Όμως, γιατί περνάει η ώρα και πρέπει να πάω να πάρω και τα παιδιά από το σχολείο και μετά πρέπει να τα πάω γιατί έχουν προπόνηση. Γενικά η μέρα μου σήμερα είναι ατελείωτη. Έχει ξεκινήσει από τις 7 ώρα το πρωί και τρέχω. Πρέπει να πάω να πάρω κάτι δέματα που δεν μας τα φέραν στο σπίτι. Μετά έπρεπε να πάω στον παιδίατρο. Μετά έπρεπε να πάω στη δουλειά να μου δώσουν κάτι έξτρα που πρέπει να κάνω αυτή την εβδομάδα. Γενικά έχω τόσο τρέξιμο σήμερα. Οπότε είναι Δευτέρα και η Δευτέρα είναι η μέρα μου. Έτσι που κάθομαι, χαλαρώνω. Ναι, καλά. Εδώ έχει. Α, 2.45 τα έχει πάει. Όχι, ρε φίλε, γιατί 2.45 πάω πνιγείται. Ε, όχι, με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, να τρώμε γιαούρτι, όχι να μας πιάνετε τον πισινό. Εδώ και το. 2.35 αυτά. Θα πάρω και εγώ τέτοιο. Τα έχει 3 ευρώ το κιλό. Ενώ το άλλο το έχει 3.92. Bio yogurt. Εντάξει, είναι 3.8 βέβαια, δεν είναι 10%. Είναι λίγο πιο αραιό σαν. Πώς το λένε, σαν γιαουρτάκι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Βασικά παίρνω κάτι άλλα, τα οποία είναι πολύ ωραία και κρεμόδι. Τα οποία λέγονται γκάζι, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς μουσικά. Πού το πάω από εδώ. Και είναι πολύ νόστιμα και είναι σαν τα Έλληνας. Δεν είναι ελληνικά, αλλά εντάξει, μας πειράζει κιόλας και είναι πολύ πιο φθηνά. Τέλεια, έχει μόνο πλήρες. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, πείτε μου γιατί, γιατί με τυρανάτε. Τι να κάνω με ένα χέρι παιδιά, δεν γίνεται δουλειά. Τρία. Έλα που δεν βγαίνεις καλέ. 4. Τι να φτάσουν αυτά, τώρα δεν φτάνουν, αλλά τέλος πάντων θα πάρω 4 τώρα γιατί είναι πλήρες, εγώ θέλω το 1,5%. Πάρουμε και κανένα τυράκι, ρίτο τόστ, διότι να έχουμε. Παρόλο ένα. Τα τσακίζουν τα μικρά, με τα τοστάκια. Πάρουμε και μια γραβιερίτσα. Όλο γραβιέρα τη λέω, λάθος κάνω. Παρμεζάνα ήθελα. Ακούω γραβιέρα. Μου έχει λείψει γραβιέρα προφανώς. Γι' αυτό. Πάρουμε και κάνα τέτοιο τυράκι. Λοιπόν, παίρνω μοτσαρέλα. Εμμεντάλ, το βλέπετε. Και γκούντα, τριμμένο τυρί. Βοηθάει πάρα πολύ όταν κάνω τις φαγητά που θέλω τυράκι μέσα να βάλω. Ή πίτσα. Α, έχει όλα αυτά τα 99 λεπτά. Ωραία, έχει το κανονικό. Οπότε μια χαρά. Πάω 2. Αυτό είναι σαν το Φιλαδέλφια, κρεματηρί είναι. Αυτό είναι αρκετά διάσημο εδώ στη Γερμανία, η φίρμα αυτή. Και να πάρουμε και φρίσκεζε, θα πάρω 2. Α, έχει και μπίο. Μπίο έχει. Αυτό το έχω πάρει, είναι πολύ νόστιμο συγκεκριμένο. Θέλω να σε, παιδιά μισό λεπτό, να συγκρίνω λίγο το αλάτι και τα λοιπά. Λοιπόν, την πήρα την απόφασή μου. Αυτό έχει και λιγότερο αλάτι και λιγότερη ζάχαρη. Σάκχαρα δηλαδή. Και το μόνο ότι η διαφορά τους είναι λίγο στα λιπαρά, έχει λίγο παραπάνω λιπαρά γιατί αυτό είναι μέχρι 20%, ενώ αυτό λέει μέχρι 89%. Δεν είναι όμως μεγάλη διαφορά τους. Εγώ περίμενα παιδί έλεγε 89 ότι θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά τους. Οπότε θα πάρω 3 τέτοια. Γιατί με τη διατροφή που κάνω, το cottage cheese, γιατί αυτό είναι το φρεσκέζα, το cottage cheese, έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη. Πάρα πολύ πρωτεΐνη, δηλαδή μπόμπα. 4 θα τα κάνω. Οπότε είναι ό,τι πρέπει. Και πρέπει, εγώ πρέπει να τρώω τώρα πρωτεΐνη, να ανεβάσω την πρωτεΐνη μου, γιατί χτίζω και μυϊκό ιστό παράλληλα. Λοιπόν, εμείς έχουμε καθιερώσει τις πίτσες μας να τις φτιάχνουμε με σφολιάτα. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, παιδιά, γίνεται φανταστική. Και πώς το ανακαλύψαμε, μια μέρα δεν είχαμε. Θέλαμε να φτιάξουμε πίτσα, δεν είχαμε ζυμάρια πίτσα.
Αν με ρωτάτε γιατί αν δεν φτιάχνω, έχω φτιάξει κάνα δύο φορές, έχει πολύ μπελά. Και την πίτσα, παιδί, εντάξει, θέλεις να τη φτιάξεις μια στο τόσο να τη φας γρήγορα. Οπότε παίρνω κι εγώ ένα έτοιμο ζυμάρι, να υπάρχει μέσα στο ψυγείο και να τελειώνουμε. Το θέμα είναι ότι ο γιος μου και τα μικρά, και τα τέσσερα δηλαδή που έχω στο σπίτι, τρώνε πάρα πολύ πίτσα, φτιάχνουν διάφορα. Οπότε θα τα φτιάχνει μόνος του δηλαδή ο γιος μου. Οπότε εγώ τους παίρνω τελικά και τα φτιάχνουν εκείνοι. Και είχαμε ξεμείνει που λέτε μια φορά από ζυμάρι πίτσας και βάλαμε τέτοιο και μας άρεσε πάρα πολύ και το έχουμε καθιερώσει. Και να σου πω και την αλήθεια, είναι και πιο φθηνό έτσι. Πάρω και ένα ντοματοπαλτό να υπάρχει. Και ζαμπών. Σκάβει ζαμπών. Είναι μορταδέλα πουλερικών από κοτόπουλο και γαλοπούλα. Πάρω και δύο τέτοια. Το θέλω γιατί όταν πίνω το πρωτεϊνούχο μου μουρόφημα, θέλω να βάζω και λίγο χυμό μέσα. Μ' αρέσει σαν γεύση. Το πίνω πιο ευχάριστα. Ήρθα για λίγα πράγματα, Έτσι. Και παιδιά, σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα απλά ψωνίζω για να γεμίσω το σπίτι. Δεν έχω πάρει κάτι για να μαγειρέψω σήμερα. Δηλαδή κάτι να πω ότι θα πάρω αυτό να το μαγειρέψω, το φάμε σήμερα. Φοβερό. Παιδιά, σήμερα δεν θα φάμε υγιεινά. Έχει nuggets, φρέσκα nuggets. Τα έχει πάρα πολύ οικονομικά, οπότε επειδή εγώ σε μία ώρα πρέπει να φύγω, θα πρέπει να υπάρχει και φάι στο τραπέζι, λέμε. Σήμερα θα φάμε πολύ υγιεινά. Πήρα και τρεις τέτοιες με πατάτες. Ξέρω, θα μου πείτε τώρα, ρε Ρώτη, ταΐζεις τα παιδιά σήμερα. Τι να κάνω, παιδιά. Είμαι εργαζόμενη μητέρα που τρέχω σαν το Βέγκο. Ειδικά σήμερα δεν θα φάμε υγιεινά. Από αύριο θα τους φτιάξω κανένα κοτοπουλάκι στο φούρνο, θα τους φτιάξω κάτι πιο φρέσκο, τέλος πάντων. Πάνε τα παιδάκια μου. Ας πάρω και κάνα παγωτό. Λοιπόν, πάρω αυτά με τα καραμέλα που είναι σαν πίνατ. Πάρω και μεγάλος. Αυτά. Ωραία. Ήθελα και τα άλλα με την καρύδα, αλλά δεν τα έχει, οπότε θα πάρω δύο τέτοια. Δεν πειράζει. Και τελειώσαμε, γιατί... Παιδιά, μάλλον είναι πάρα πολλά, δεν νομίζω να χωρέσουν μέσα εδώ, οπότε θα πάρω όλο το καρότσι και θα το ξαναφέρω πίσω. Κλασικά πράγματα. Το έχω ξανακάνει. Λοιπόν, θα σας αφήσω, πω να πληρώσω στο μείο. Θα το ποσό θα σας το βάλω... στο thumbnail. Θα το δείτε στο εξώφυλλο του βίντεο. Να είστε καλά. Bye!